Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννηνα και Ευαγγελίου ανάγκωσε και πρόσκομε. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι όσαν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονοματί μου δώσει ημίν, έως άρτη ουκ αιτήσατε ουδέν εν το ονοματί μου, αιτείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών είπε πληρωμένη, ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη μέρα εν το ονοματί μου αιτήσεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί μόν. Αυτός γαρ ο Πατήρ φιλί ημάς, ότι ημίς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήθων παρά του Πατρός και ελήθα εις τον κόσμον και πάλιν αφήμη τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητές αυτού, είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχεις ή να τη σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια, και εμέ μόνον αφείτε, και ουκ ημί μόνος, ότι ο Πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμή, ειρήνην έχετε. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Ο Κύριος είναι η πηγή της ειρήνης και της χαράς, και αυτός που μένει εις Αυτόν για της πίστεως, για της εν Χριστώ ζωής και για των Αγίων μυστηρίων, έχει αληθινή ειρήνη και χαρά και ζωή αιώνια. Εξέτασε, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, στην 8η εξέτασή του περί των θεολογικών αρετών πίστεως, ελπίδος και αγάπης, για τις οποίες μας λέγει ότι αυτές είναι οι σπουδαιότερες αρετές, και εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας δίδει τον μισθόν, την ανταπόδοση, μας αξιώνει του παραδείσου, όπως λέγει. Έχει, λέγει, να αποκρίνεται η μισθαποδοσία που έχουν να λάβουν οι δίκαιοι στον Παράδεισον, εις αυτάς τας αρετάς πλέον ειδικός και ξεχωριστά από όλες τις άλλες. Και στη συνέχεια μας λέγει ότι θα πρέπει να έχουμε το πρώτο, που είναι η πίστη στο Θεό, και να είμαστε βέβαιοι ότι η πίστη μας είναι η αληθινή, και προσάγει τις αποδείξεις, οι οποίες φανερώνουν ότι όντως η Ορθοδοξία μας, η Ορθόδοξη πίστη μας, είναι η μόνη αληθινή πίστη, και ο Ευαγγελικός νόμος, ο νόμος του Ευαγγελίου, είναι ο μόνος αληθινός νόμος. Και αυτό φαίνεται από την αγιότητα του χριστιανικού νόμου. Κανένα άλλο κήρυγμα δεν είναι τόσο άγιο, τόσο υψηλό, όσο το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και η τελειότητα που χαρίζει εις τον άνθρωπο που το εφαρμόζει είναι υψίστη και υπέρ άνθρωπον. Δεύτερη απόδειξη είναι η θαυμάσια αύξηση, η διάδοση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα μέσω ανθρώπων που ο Άγιος τους ονομάζει ασόφους, ενώ βεβαίως ήταν πάσοφοι μετά την Πεντηκοστή, αλλά πριν ως άνθρωποι ήταν άσοφοι, δηλαδή δεν είχαν τη σοφία του κόσμου
ήσαν αγράμματοι, ήσαν αδύνατοι, ήσαν ευτελείς και πτωχοί, κι όμως εσοφίστησαν με το Πνεύμα το Άγιο και έγιναν πάσοφοι και εκήρυξαν πανταχού και πολύ γρήγορα διαδόθηκε δια της χάριτος του Θεού το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η θαυμαστή αύξηση και διάδοση του Ευαγγελικού νόμου είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι η πίστη μας είναι αληθινή. Τρίτη απόδειξη είναι τα θαύματα, τα οποία έγιναν από τους Αγίους Αποστόλους, τους διαδόχους τους, και γίνονται μέχρι και σήμερα διαμέσου όλων των Αγίων. Τέταρτη είναι η μαρτυρία των προφητών, οι οποίοι 500 και 1000 χρόνια προ Χριστού εμαρτύρησαν, επροφήτευσαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό και τη σωτήριο οικονομία Του με θαυμαστή ακρίβεια. Για κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει συμβεί αυτό, το να υπάρχουν άνθρωποι εκατοντάδες χρόνια πριν να το προαναγγείλουν και να περιγράψουν με λεπτομέρεια τη ζωή και τη δράση Του. Πέμπτη απόδειξη ότι η πίστη μας είναι αληθινή είναι η μαρτυρία των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι υπέφεραν φοβερά και ποικίλα βάσανα και όμως έμειναν πιστοί μέχρι τέλους στην ομολογία τους. Έκτη απόδειξη της πίστεώς μας είναι η σταθερότητα και η στερέωση και η νίκη αυτής της πίστεως, ενώ αυτή η πίστη καταδιώχθηκε αμήλικτα με φοβερούς διωγμούς, αλλά και επίσης καταδιώχθηκε από τον διάβολο και τους ακολούθους του μέσω των αιρέσεων. Δηλαδή πολεμήθηκε και εξωτερικά από τους διώκτες, τους ειδωλολάτρες, τους δαιμονολάτρες, αλλά και εσωτερικά από τους φαινομενικά χριστιανούς, οι οποίοι όμως λόγω της υπερηφάνειας είχαν πέσει σε αίρεση, σε διαστρεβλωμένη δηλαδή πίστη και αντίληψη για τον Κύριο μας τον Χριστό και την Αγία Τριάδα. Ακόμα επίσης ο Άγιος Γενάδης ο Σχολάριος, όπως λέγαμε χθες, προσάγει και επιπλέον αποδείξεις για το ότι η πίστη μας είναι αληθινή. Πρώτον, το ότι οι γραφές όλες τις πίστεώς μας συμφωνούν μεταξύ τους και δεν υπάρχει καμία αντίφαση και διαχωνία. Δεύτερον, ότι η πίστη μας δεν περιέχει τίποτε το αδύνατο ή το παράλογο ή το σωματικό, αλλά όλα που περιέχει είναι πνευματικά. Τρίτον, ότι αυτοί που πίστεψαν και πολιτεύτηκαν σύμφωνα με την Αγία Ορθόδοξη πίστη έλαβαν μεγάλα χαρίσματα και έκαναν δυνάμεις και θαύματα εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τέταρτον, αυτοί που λέγουν αυτά που λέγουν αντίον της πίστεως πολύ εύκολα ανατρέπονται και διαψεύδονται. Και στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος μας λέγει να εξετάσουμε τον εαυτό μας για το τι κάνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς προσωπικά, ποια μέσα χρησιμοποιούμε για να δυναμώσουμε αυτή την πίστη, για να γίνουμε αληθινά πιστοί, εδραίοι και μετακίνητοι, εις το ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και το Άγιον Ευαγγέλιον η Αγία Του Διδασκαλία, η μόνη σώζουσα διδασκαλία. Εξέταση λοιπόν λέγει ο Άγιος Νικόδημος αν χρησιμοποιείς τα μέσα για την ενδυνάμωση της πίστεώς σου. Και ποια είναι αυτά? Πρώτον, η προσευχή, για μέσω της οποίας πρέπει να ζητάς από τον Θεό αυτό το χάρισμα, το τόσο υψηλό χάρισμα της πίστεως, όπως το ζητούσαν και οι Άγιοι Απόστολοι από τον Κύριο και έλεγαν «Πρόσθεσε μην πίστη, πρόσθεσέ μας πίστη». Δεύτερο μέσο για την ενδυνάμωση της πίστεως είναι το να φροντίζεις να μελετάς συχνά την υπεροχή και την μεγάλη αξία, την ύψιστη αξία που έχει η πίστη των χριστιανών και αξίζει να πιστεύετε βεβαίως και με κάθε δύναμη από όλες τις άλλες πίστες και θρησκείες. Τρίτον, μέσον
Και από όλα τα άλλα καλύτερο και σιγουρότερο, λέγει ο Άγιος, είναι το να κρατάς την πίστη με απλότητα, σαν έναν ήπιο, και όχι βασιζόμενος σε κάποιες γνώσεις ή στην περιέργεια, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Επειδή εις μεν την απλότητα η πίστη ακολουθεί, εις δε την περιέργεια και λεπτολογία ακολουθεί η ίησης και η απιστία, γι' αυτό λέγει εν απλότητη πορεύθητη και μη εν γνώση ενώπιον του Θεού. Μην προσπαθείς όπως τις ανθρώπινες επιστήμες αποθησαυρίζοντας γνώσεις να πιστέψεις τον Θεό, με απλότητα να πορευθείς μπροστά στον Θεό. Τι απλότητη η πίστη ακολουθεί. Στην απλότητα ακολουθεί η πίστη. Τη λεπτότητη δε και τη αντιστροφή των λογισμών η ίηση. Ενώ αντίθετα λέει στη λεπτολογία, στην αντιστροφή των λογισμών, στα ρητορικά σχήματα και στις μεθόδους τις κοσμικές και στοχαστικές και φιλοσοφικές, ακολουθεί η ίηση. Τι δε το απέχεστε του Θεού. Και στη συνέχεια από την ίηση θα είναι ο άνθρωπος στο να απέχει από τον Θεό, να φεύγει από τον Θεό. Ο άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στο νου του, στη διάνοιά του, στη λογική του, στις γνώσεις του, στην επιστήμη του, στη φιλοσοφία του, αυτός ο άνθρωπος έχει ίηση, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και καθαντά άθεος. Χάνει τον Θεό και την πίστη του αυτόν. Επειδή η απερίεργος απλότης, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι ένα θεοπρεπέστατον χρέος που πρέπει να δίνεται στη μεγαλειότητα του Θεού από τα κτίσματα, αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς να υιοθετήσουμε και όχι το να βασιζόμαστε σε εξωτερικές εγκεφαλικές γνώσεις και στην περιέργεια και στη λεπτολογία και στο στοχασμό. Το τέταρτο μέσο για να δυναμωθεί και να ζωοποιηθεί η πίστη μας είναι τα καλά έργα. Γιατί με αυτά μορφούνται σε όλα τα μέρη του σώματος η πίστη και η ονή κατά κάποιο τρόπο σωματούται και γίνεται πράγμα και όχι υψηλή φαντασία. Σαρκώνεται, θα λέγαμε, η πίστη δια των έργων. Γι' αυτό και είπε ο Θείος Ιάκωβος ότι η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Η ζωντανή πίστη είναι αυτή η οποία φανερώνεται στα έργα της μετανοίας, επιβεβαιώνεται αλλά και κρατεούται και δυναμώνεται. Ας έχουμε λοιπόν και αυτό το τέταρτο μέσο για να δυναμώσουμε την πίστη μας, που είναι τα καλά έργα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, αλλά συνεχώς χρησιμοποιούμε αυτά τα τέσσερα μέσα. Την προσευχή, τη μελέτη της υπεροχής και αξιότητος της πίστεώς μας και σε σχέση με όλες τις άλλες πίστες. Τρίτον, την απλότητα που πρέπει να έχουμε και να κρατούμε την πίστη ως αν τα παιδιά, ως αν τα νήπια. Και δεύτερον, τα καλά έργα. Και έτσι, έχοντας ζωντανή πίστη, θα αξιωθούμε και της σωστής ζωής και της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, Χριστός Θεός των αιώνων. Αμήν.